Τον Αμερικανό Γερουσιαστή και πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, Ρόμπερτ Μενέντε, υποδέχθηκε στο μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά το διάλογο που είχαν μπροστά στι κάμερε, ο κ. Μενέντε τόνισε μεταξύ άλλων την πρόοδο που έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα γίνει γεωστρατηγικό κέντρο για την Ελλάδα, την περιοχή και του συμμάχου μα. Ο Πρωθυπουργό εξήρε την προσφορά του κ. Μενέντε στην ενίσχυση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τη ειρήνη και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία άλλωστε ο γερουσιαστή τιμήθηκε τον περασμένο Αύγουστο με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματο τη Τιμή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ομοθετική πρωτοβουλία του κ. Μενέντε, νόμο περί άμυνα και διακοινοβουλευτική εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδα, η οποία κατέστη νόμο των ΗΠΑ το Δεκέμβριο του 2021 και αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη διμερή συνεργασία και δει την αμυντική. Στη διάρκεια τη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και στι προοπτικέ στενότερη συνεργασία εν ώψη και του τετάρτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Συζητήθηκαν ακόμη οι διεθνεί εξελίξει με αιχμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο κ. Μενέντε εξέφρασε την εκτίμησή του για την ξεκάθαρη στάση τη κυβέρνηση που στήριξε από την πρώτη στιγμή την Ουκρανία προσφέροντα ανθρωπιστικό και αμυντικό υλικό υπογράμισε ότι η Ελλάδα είναι μια σταθερή δημοκρατία, ένα αξιόπιστο εταίρο και σύμμαχο, τον είπα, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψει για την αμυντική συνεργασία και τι νέε δυνατότητε που παρουσιάζονται, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία στην Αλεξανδρούπολη. Ο Πρωθυπουργό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ανέλησε τη σημασία των υποδομών που η Ελλάδα για την ενεργειακή τη ασφάλεια. Τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό τη Ευρώπη λόγω τη στρατηγική τη θέση. Ο διάλογο μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρόμπερ Μενέντε κατά τη διάρκεια τη συνάντησή του είχε ω εξή: Φωτογραφία από το Κογκρέσο, ιστορική φωτογραφία για εσά αλλά και για το γεγονό ότι έχετε δύο γυναίκε να στέκονται πίσω σα, την πρόεδρο τη Βουλή και την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ναι, ήταν μια ιστορική στιγμή για εμένα αλλά πιστεύω και για τη χώρα μου. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που σα καλωσορίζω πάλι στην Ελλάδα. Καταρχά, συγχαρητήρια για τον του επίτιμου διδάκτορα. Είναι μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο, αλλά είμαι βέβαιο και για εσά. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και πάλι για όσα έχετε κάνει για την πρόθεση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μα. Ξέρω πόσο σκληρά έχετε εργαστεί. Πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν σε πολλά μέτωπα, όχι μόνο στο γεωστρατηγικό και το γεωπολιτικό, αλλά και στου τομεί τη οικονομία, του πολιτισμού, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχετε έναν εξαιρετικά καλό πρέσβη και μπορώ να σα πω ότι ήδη. Έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα. Προσβλέπουμε πραγματικά στη συνέχιση τη εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Συμφωνούμε απολύτω. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον πρέσβη μα. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Ήμουν βέβαιο πω θα έκανε εξαιρετική δουλειά και επομένω είμαι πολύ χαρούμενο. Η υποψηφιότητά του εγκρίθηκε πολύ γρήγορα από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και από την Ολομέλεια τη Γερουσία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι επίση που έχουμε τη δική σα πρέσβη. Είναι εξαίρετη εκπρόσωπο τη Ελληνική Δημοκρατία. Προσπάθησα να περάσω απαραίτητα. Σε αυτή την επίσκεψη, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο εδώ. Πήγα στην Αλεξανδρούπολη και είναι εξαιρετική η εξέλιξη εκεί υπό την ηγεσία σα. Η πρόοδο είναι εντυπωσιακή. Εκτιμώ πω θα αποτελέσει γεωστρατηγικό κέντρο για την Ελλάδα, για την περιοχή αλλά και για του συμμάχου. Θεωρώ πω έχει απεριόριστε δυνατότητε.